Και κλεισμένων των φυρών διεξήχθη στο μονομελές δικαστήριο ανηλίκων Ηρακλείου η δίκη της κοπέλας που είχε συλληφθεί για την απαγωγή λεμπιδάκι και η οποία τότε ήταν μόλις 16 ετών. Το δικαστήριο την απάλλαξε από όλες τις κατηγορίες με την εισαγγελέα νωρίτερα να προτείνει την αθώωσή της. Το δικαστήριο απέλεξε την κατηγορούμενη, την ανήλικη κατηγορούμενη από τις κατηγορίες που της αποδιδόταν με σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. Εκτιμώ ήταν μια ορθή απόφαση ήδη από το πρώτο στάδιο, από την ημέρα που συνελήφθη. Η κατηγορούμενη είχε αρνηθεί τις κατηγορίες. Τους ίδιους ισχυρισμούς επανέλαβε και σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο πίστηκε από τους ισχυρισμούς της κατηγορούμενης και την απέλεξε. Η κοπέλα είχε συλληφθεί τον Οκτώβριο του 2017, καθώς φερόταν να έχει εμπλακεί στην υπόθεση απαγωγής του Μιχάλη Λεμπιδάκη ως το άτομο που έστελνε επιστολές και μηνύματα προς την οικογένεια του απαχθέντος κατά τους 6 μαρτυρικούς μήνες μέχρι την απελευθέρωσή του. Νωρίτερα, το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου πέρασε για μια ακόμη φορά ο Μιχάλης Λεμπιδάκης, που κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρας. Η παρουσία του και μόνο ξύπνησε μνήμες από το θρίλερ της πολύμηνης απαγωγής του που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ευγενικός και χαμογελαστός, ο ίδιος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση λίγο πριν μπει στην αίθουσα για τη σύντομη κατάθεσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ηρακλειώτης επιχειρηματίας είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το κορίτσι, η εμπλοκή του οποίου δεν είχε πέσει στην αντίληψή του. Από την πλευρά της, η τότε 16χρονη εξ αρχής είχε δηλώσει άγνοια, ισχυριζόμενη πως κινήθηκε καθ' υπόδειξη του πατέρα της, ο οποίος το Φεβρουάριο του 2019 είχε καταδικαστεί στη δίκη των 12 σε ποινή κάθριξης 20 ετών και 2 μηνών. Το ίδιο υποστήριξε και κατά τη σημερινή της απολογή, αναφέροντας ότι με εμπιστοσύνη στον πατέρα της ακολούθησε τις οδηγίες που της έδινε, χωρίς να γνωρίζει ότι είχαν σχέση με την υπόθεση απαγωγής. Αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ήταν ότι είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα της, που δεν μπορούσε να φανταστεί ότι πρώτον ότι ο ίδιος εμπλέκονταν σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δεύτερον ότι θα ενέπλεκε και εκείνη σε μια τέτοια παράνομη πράξη. Ο ισχυρισμός αυτός έγινε δεκτός και αθώθηκε. Ο πατέρας της, μετά τη σύλληψή του, είχε παραδεχθεί ότι προέβη σε ένα ασυγχώρητο λάθος, όπως είχε χαρακτηρίσει την απόφαση να επιστρατεύσει την κόρη του όταν του ανατέθηκε να στείλει ένα φάκελο στη θεία του Μιχάλη Λεμπιδάκη.